Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών παιχνιδιών, δηλαδή της Ακίνθου, του Λιξουρίου και του Κυπέλου που είχαμε με τον Πανθουριακό, κοινό χαρακτηριστικό αυτών των τριών παιχνιδιών είναι ότι η ομάδα είναι ιδιαίτερα πιεστική στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθεί μέχρι το τελευταίο λεπτό, δημιουργεί ευκαιρίες, χάνει ευκαιρίες. Και θα ήταν λυπηρό και θα ανησυχούσα πολύ περισσότερο αν δεν χανόταν αυτές τις ευκαιρίες, αν δεν γινόταν αυτές τις ευκαιρίες. Πράγμα το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα, θα έλεγα, προβληματικό. Εμείς και δημιουργούμε και παράγουμε, αλλά και χάνουμε ευκαιρίες. Θα έρθουν και τα γκολ. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι θέλω να υπάρξει στήριξη για την ομάδα. Είμαστε στην εξέλιξη και του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου. Για το μεν κύπελο υπάρχει ακόμα ένα ημίχρονο, αυτή τη φορά στην έδρα του αντιπάλου, θεωρητικά. Να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να κατακτήσουμε το κύπελο. Και από εκεί και πέρα είμαστε μέσα και στο θεσμό του πρωταθλήματος, με τη μείωση και της απόστασης από τον πρώτο της βαθμολογίας. Αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, όρεξη, να διεκδικήσουμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια του πρωταθλήματος και να είμαστε μέσα σε αυτό το οποίο από την αρχή της χρονιάς το θέσαμε σαν στόχο. Ότι η Καλαμάτα έχει βάθος σαν ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα τα παιδιά τα οποία είναι στην ομάδα είναι αξιόλογα. Όλα έχουν επίσης αξιόλογο χαρακτήρα. Τώρα κατά περίπτωση ο καθένας εμφανίζει την μεμονωμένα ατομικά δηλαδή την ποιότητά του. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι και το λέω καθημερινώς μέσα στα αποδυτήρια και δεν είναι σήμα λόγου, κάθε άλλο, είναι ότι τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ, ορισμένοι από αυτούς υπερβάλλουν και αυτό και είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, βελτιωμένα σε σχέση με την έναρξη της προετοιμασίας. Κοινή μου, θα έλεγα, αντίληψη συνισταμένη πολλών σκέψεων και πραγμάτων μέσα στην ομάδα είναι ότι τα παιδιά μπορούν περαιτέρω να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχει και η θέληση αλλά και γενικότερα η ποιότητα να το κάνουν αυτό.